Μας. Λοιπόν, μεγάλος νικητής, μεγάλη νικήτρια, η Μελίνα. Διοκτήσε ο κύριος Μενέλαος Αγόλας φυσικά. Προπονητής Πανίκος Ονουφρίου παρουσίασε τη Μελίνα σε εξαιρετική κατάσταση στη σημερινή υποδρομιακή συνάντηση και στην υποδρομία και την ύπευσε αποφασιστικά, δυναμικά, εξαιρετικά θα έλεγα, ο Μινάς ο Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αγωνιστικές φωτογραφίες και θα πάρουμε κάποιες ερωτήσεις από τους πρωταγωνιστές όπως πάντα. Λοιπόν, κύριε Σακόλα και Μινά Κωνσταντίνου. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Σακόλα για την επικράτηση της Μελίνας, η οποία μας θύμισε το ποια πραγματικά είναι η Μελίνα σήμερα. Εντάξει, μια μικρή έτσι, κακή παρένθεση στις τελευταίες συμμετοχές. Πιστεύω ότι και οι γρήγοροι ρυθμοί που είχαμε στις προηγούμενες υποδρομίες ίσως τις στέρισαν κάποιες πιθανότητες. Σήμερα νομίζω ότι έτρεξε με τον τρόπο που έπρεπε να τρέξει και κέρδισε καθαρά στο τέλος. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Όντως νομίζω σήμερα η Φρόδα επιβεβαίωσε ότι δεν έχει χάσει τις δυνάμεις που όλοι νομίζαμε πάντα ότι είχε. Και ήταν πολύ ευχάριστο να την βλέπουμε να αποδίδει με αυτόν τον τρόπο. Συγχαρητήρια. Μινά. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την επιτυχία με την Μελίνα. Εντάξει, η φορβάτα έδειξε τις απεριόριστες δυνατότητες της αρκετές φορές. Νομίζω ότι αυτό που έπαιξε ρόλο σήμερα ήταν η διαδρομή που επέλεξες και εσύ προσωπικά και ο Σταύλος γενικότερα αντιλαμβάνομαι για τη διαδρομή της Μελίνας στη σημερινή. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή που μου εμπιστεύτηκαν αυτή τη φορά, γιατί ήταν μια απόφαση τελευταία στιγμή ποιο να την υπευσεί. Εντάξει, όσο για τη διαδρομή, ήταν επιλογή του ιδιοκτήτη. Μου έδωσε οδηγίες να κάνω υπομονετική διαδρομή και όπως έδειξε η φορά, της άρεσε πολύ, πολύ καλύτερα και όπως είδατε κι εσείς, ως το τέλος ήταν δυνατή, ξεχώριζε το ομίλου της. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.